Σαπουνόπερα, συγγνώμη το σερβαϊβορ ήθελα να πω καλά κράτη, στο χθεσινό επεισόδιο με την είσοδο του πρώην της Μαργιαλένας και το ξεκατινιάσμα του Ντάφη και της Σοφίας νόμιζα πως τα είχα δει όλα, αλλά αν δε, απόψε η κατάσταση θα τερματίσει με την κατάρρευση της Ελευθερίας Ελευθερίου και πραγματικά το τρέιλερ που θα δείτε παρακάτω υπόσχεται πολλά. Όπως σας έχουμε γράψει εδώ και καιρό στο uweekly.gr, η Ελευθερία Ελευθερίου ζει έναν εφιάλτη στην καλύβα των μπλε, με συνεχόμενο bullying και περιθωριοποίηση, γι' αυτό και φαίνεται να έχει στραφεί προς τη μία υπομάδα αυτής, του Κρις και του Αλέξη. Βέβαια, στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε να ψιλοπέφτει το φτιάρι από τον Αλέξη στην κάμερα, αλλά το προσπερνάμε. Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα δούμε τις ισορροπίες στην μπλε ομάδα να αλλάζουν για ακόμα μια φορά. Πάλι θα ξεσπάσει καυγά στην καλύβα μεταξύ της Ελευθερίας και της Άννας Μαρίας και πάλι οι εντάσεις θα ανέβουν. Μόνο που αυτή τη φορά η τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να κρύψει το πόσο την επηρεάζει ψυχολογικά όλο αυτό και στο συμβούλιο του νησιού θα νιώσει να πνίγεται, να μην τη χωράει ο τόπος και θα ζητήσει να φύγει από εκεί, να μείνει λίγο μόνη. Θα μεταφερθεί στο δάσος και θα πλαντάξει στο κλάμα. Ο Ατζούν φέτος μου φαίνεται δεν έχει πάρει καλό δρόμο, δεν παίζεις έτσι με τις καρδιές των άλλων. Από την άλλη, για να μην ξεχνιόμαστε με όλες αυτές τις καταστάσεις, σήμερα έχουμε τον πρώτο αγώνα ασυλίας για την εβδομάδα. Από τη μια η μπλε αρκετά ανεβασμένη με την προσθήκη των τριών νέων παικτών και μετά τη χθεσινή τους νίκη, οι κόκκινοι πάρα πολύ πεισμωμένοι να μην χάσουν για σερή φορά. Ποιος θα τα καταφέρει, θα σας αποκαλύψουμε μέσα από το καθιερωμένο spoil μας αργότερα. Το σημερινό 22 δεύτερα τρέιλερ του Survivor.